έγινε ένας τεράστιος χαμός και ξαφνικά άκουσα να λέγεται το όνομά σου ότι έκανες κριτική στο Your Face και στο Γενατά. Χρησιμοποίησαν, λέει, κάποιοι τα κουτσομπολίστηκα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να κρίνουν με χυδαίο τρόπο την επιλογή όχι μόνο τη δική μου, αλλά και άλλων ηθοποιών που έχουν λάβει μέρος σε ανάλογα σόου. Σήμερα διαπίστωσα με μεγάλη έκπληξη ότι ένας από αυτούς έχει θέση στο καινούργιο σόου. Του Αντένα, έτσι το σόου. Λυπάμαι που ήρθες στη θέση μου, αγαπητέ. Εγώ δεν ανέφερα κανένα όνομα ποτέ και δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω συγκεκριμένο άνθρωπο. Θα σχολιάσανε παλιότερες δηλώσεις του συγκεκριμένου ανθρώπου με αυτό και που είπαν ότι είναι αυτός. Ναι. Καλησπέρα, καλησπέρα. Με πλήγωσε τέλος πάντων το γεγονός ότι δεν εξετάζει ποτέ κανείς για ποιο λόγο αναλαμβάνεις να κάνεις μια δουλειά και αν την φέρεις τελικά εις πέρας με συνέπεια ή όχι. Mm-hmm. Το μόνο πράγμα που τους νοιάζει είναι το γύρω-γύρω από αυτό. Όταν είδα συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος έχει σχολιάσει με πάρα πολύ άσχημο τρόπο και υπάρχει βίντεο που το επιβεβαιώνει αυτό. Super Chef, Greek Idol, X Factor, Next Top Model, Love Bites. Για σόου, εκτελεί, νομίζω, θεάματα. Ξεφτύλα. Μέσα μου ένιωσα ότι μπορεί να ήρθε στην ίδια θέση που είχα έρθει εγώ. Αλλά δεν μπορούσα να το αφήσω να πέσει κάτω. Δεν μπορεί ο καθένας να βγαίνει να λέει ό,τι θέλει και μετά να κάνει και ό,τι θέλει. I want to break free from your lies. You are so self-satisfied. I don't need you. Θέλω να μου πεις μία εκπομπή στην οποία δεν θα πήγαινες ποτέ καλεσμένη. Δεν θα πήγαινα ποτέ καλεσμένη σε κουτσομπολίστικη μεσημεριανή. Για μένα, οποιοδήποτε έχει κάνει το κουτσομπολιό επάγγελμα, δεν με αφορά. Το μεσημέρι μου άρεσε, όπως υπάρχουν, είναι η Ελένη στον Α και η Ελεονόρα Μελέτη στο Σταρ. Δεν υπάρχουν άλλες εκπομπές για μεσημέρι. Δεν ξέρω ποιες υπάρχουν και ποιες όχι. Τη Ελένη σίγουρα είναι κουτσομπολίστικη. Ποιον ευθυνών για άλλη μια φορά. Δεν γίνεται. Ναι, γιατί είναι φίλη μου η Πινελόπη. Μα πώς τώρα, θα ακούσει κάτι. Και λίγο η Πινελόπη πρέπει. Α, νομίζω ότι... Τι. Όχι, πες για να πούμε. Εγώ διαφωνώ με πάρα πολλά από αυτά γιατί? Που είπε η Πινελόπη. Γιατί, εγώ. Διαφωνώ πρώτον με το γεγονός ότι δεν κατάλαβα γιατί δεν είπε το όνομα του Γενατά, αφού σε αυτόν αναφέρεται. Ναι, θα μπορούσε να το πει αυτό είναι η αλήθεια τώρα, γιατί είναι, γίνεσαι να κρεμούσε πίσω από το δάχτυλό μας. Και δεύτερον, δεν νομίζω ότι ενδιαφέρει κανέναν για ποιο λόγο κάνεις μια δουλειά. Το τι, για ποιο λόγο μπορεί να κάνεις εσύ μια δουλειά, να παρουσιάζεις μια εκπομπή, να είσαι σε κάποιο talent show, δεν αφορά κανέναν. Τον αφορά αυτό που βλέπει για να κρίνει. Τώρα, για ποιους λόγους εσύ το κάνεις, αν έχεις βιοποριστικό πρόβλημα, αν το κάνεις για το ψώνιο σου, αν το κάνεις για ποιον νοιάζει αυτό το πράγμα. Ναι. Και επίσης θα σου πω να συμπληρώσω και κάτι άλλο που και εγώ διαφωνώ πάρα πολύ. Δεν θεωρώ ότι η Πινελόπη είναι άνθρωπος που, επειδή είπε για τις δύο μεσημεριανές εκπομπές που δεν ξέρει, θεωρώ ότι είναι άνθρωπος που παρακολουθεί πάρα πολύ τηλεόραση, που ξέρει πάρα πολύ καλά τι εκπομπές υπάρχουν. Το καταλάβαμε γιατί από τη στιγμή που δεν είπε το όνομα του Γενατά, δεν υπήρχε πιθανότητα να πει θα πάω στη μελέτη. Όχι μόνο αυτό. Από τη στιγμή που μπήκε στη διαδικασία να γράψει όλο αυτό στο Facebook και να απαντήσει σε μια παλιά δήλωση του Γενατά και τα λοιπά, και φάνηκε ότι ασχολείται πάρα πολύ με αυτά. Οπότε δεν μ' άρεσε πολύ που είπε ότι. Ναι, απάντησε όμως γιατί την αφορούσε. Όχι, που είπε, άνες. Εγώ μιλάω για το καλεσμένο. Που λέω ότι δεν θα πήγαινα καλεσμένη σε αυτό το πολύ εκπομπή. Εγώ θεωρώ, ρε παιδί μου, για το θέμα με το Γενατά, θεωρώ ότι. Πρώτον κύριο, θα έπρεπε να ξέρει η Πινελόπη, γιατί είναι αρκετά χρόνια σε αυτό το χώρο. Τον παρακολουθεί και τα τελευταία χρόνια είναι και πολύ μέσα, γιατί και πάει και πολύ ωραία και κάνει και ωραία πράγματα και συμμετέχει σε επιτυχίες. Θα έπρεπε να καταλάβει ποια είναι η ελληνική τηλεόραση τουλάχιστον. Δεν θα μιλήσουμε για το εξωτερικό, μπορεί να είναι πιο σάπια ή πιο καλή σε κάποιες φάσεις. Η ελληνική τηλεόραση είναι αυτή. Έτσι κι αλλιώς, η περίοδος αυτή που διανύουμε τα τελευταία 2, 3, 4 να πω χρόνια. Πάλε, όσα θες. Το μεσημεριανό με την παλιά του την έννοια, βάζω και το κουσκούς το μεσημέρι μέσα, που ήταν διαφορετικό. Φυσικά. Γιατί ήμασταν λίγο πιο χαζά και κάναμε και πολύ πλάκα. Δεν ήταν πολύ, πολύ κίτρινο. Ήταν κίτρινο, αλλά είχε και την πλάκα του. Έτσι κι αλλιώς. Δεν ήταν δηλαδή hardcore. Αλλά αυτή η εποχή έχει ξεπεραστεί πια. Όλα αυτά μεταλλάσσονται. Gossip έχουν μέσα ειδήσεις. Ναι. Τι εννοώ. Τρόπο. Μπορεί να είναι θεωρητικό. Ένα πιο κοινωνικό gossip έγινε αυτό σε μια γυναίκα, κλείσανε μια τέτοια. Δεν είναι μόνο πολιτικές δηλαδή. Και τα πρωινά έχουν. Και τα πρωινά έχουν τις στήλες gossip και η Ελένη έχει στείλει gossip που μιλάνε γιατί δήλωσε αυτό εκείνο. Απλά εξαρτάται από το πρωινό. Πώς το προσεγγίζει ο καθένας, ρε παιδί μου. Τα βάλε σε ένα καζάνι. Πόση διάθεση έχεις να γίνει κίνδυνος ή όχι. Τα βάλε σε ένα καζάνι λίγο, ρε παιδί μου, Πινελόπη. Γιατί ο Θέμης της έκανε την ερώτηση. Και τις έκανε που δεν και θα πολύ... πήγαινε καλεσμένη, τη είπε. Όχι, όχι. Όχι ναι, που δεν θα πήγαινε καλεσμένη. Και βέβαια, τις μεσημεριανές εκπομπές. Μα δεν υπάρχουν μεσημεριανές. Και τις είπε δύο. Μα αυτές είναι. Όχι, μα είπε, απάντησε η Πινελόπη. Εγώ παρακολουθώ την Ελένη, δεν θέλω κουτσομπολίστη. Μα η Πινελόπη απάντησε έτσι. Και λέει θα πήγαινε... Επειδή ακριβώς αυτό λέμε, ότι επειδή παλιότερα η μεσημεριανή ζώνη, ειδικά του Α που ήμασταν εμείς το κουσκούς, το Alter που ήταν η Face Κορδά, το
αργότερα και το Star που ήταν η κυρία Λαμπύρη ή η Μελέτη. Αυτή η εποχή έχει περάσει, όπως και η εποχή του Αντένα, Τατιάνα, Σκουπίδια. Ναι. Έφυγε αυτή η εποχή. Σκουπίδια ενώ που ψάχνανε. Μπράβο, ευχαριστώ. Που είχαν αυτό. Δηλαδή, που ήταν αυτό πολύ προχωρημένο. Το είχαν κάνει κιόλας οι εκπομπές. Το είχε δοκιμάσει μόνο Τατιάνα. Προχωρημένο δεν το λες, αλλά τέλος πάντων. Προχωρημένο ήταν για τότε, ρε παιδί μου. Εντάξει. Προχωρημένο με την καλή τραγικό ήταν για παιδιά. Τραγικό. Γιατί εκνευρίζεσαι, δεν καταλαβαίνετε το. Παθαίνει τσίτα. Προχωρημένο μπορεί να προχωράει προς τα πίσω. Δεν σημαίνει προχωρημένο προς τα πίσω. Ήταν όμως κάτι παραπάνω, ρε παιδί μου. Ενώ ήταν κάτι παραπάνω από αυτά που κάνανε οι υπόλοιπες εκπομπές. Δεν υπάρχουν πια αυτές οι εκπομπές. Όταν λοιπόν λες μεσημεριανά, και ειδικά σε αυτή, την καταραμένη εκπομπή του Θέμη Γιώργαντά, γιατί τους τρελαίνει τους καλεσμένους που πάνε εκεί πέρα και αρχίζουν και λένε και λένε και λένε όλοι. Δεν ξέρω τι τους κάνει εκεί πέρα στο ντοματιάκι, το ξενολογητήριο. Λέει η κοπέλα, δεν πήγε σε μεσημεριανά. Και τη λέει, κάτσε λίγο. Μεσημεριανά είναι δύο αυτή τη στιγμή. Ελένη και Μελέτη. Εντάξει, εξαρτάται πώς το αντιλαμβάνεται κανείς το μεσημέρι. Για κάποιους μπορεί να είναι και το πιο απόγευμα. Όχι, είναι απόγευμα τι είμαστε εμείς εδώ. Το φάουλ της Πινελόπης είναι ότι είπε ότι είναι μεσημεριανή κουτσομπολίστικη. Α έλεγε ότι θα πήγαινε σε κουτσομπολίστικες εκπομπές. Είπε σε μεσημεριανή κουτσομπολίστικη. Δεν ξέρω ότι είναι φάουλ όμως, γιατί αυτό μας έχει μείνει. Ναι, το ξέρω, αλλά και μετά το ρώτησε και το. Έχει να το σκέψει και καλά. Τι κάνει ο Θέμης. Οποιοδήποτε θα την έκανε αυτή την ερώτηση. Απλά για το Γενατά, θα μπορούσε να πει ότι μιλούσε για το Γεράσιμο Γενατά. Δεν συμφωνώ όπως αυτό που είπες, ότι το πήρε πολύ προσωπικά, δεν θα έπρεπε. Μίλησε για όλους συμμετέχοντες. Δεν μίλησε για την Πινελόπη για να το πάρει τόσο προσωπικά. Θα πρέπει λοιπόν να μάθει την Πινελόπη σιγά σιγά ότι δεν πρέπει να δίνει σημασία σε πάρα πολλά γύρω-γύρω. Όπως βλέπουμε, όλο αυτό είναι ένας υπέροχος κύκλος. Όλοι έχουμε πει πράγματα που τα λουστήκαμε. Και πέρα, ο καθένας και εσύ. Προτείνουν μόνο. Αυτή υπάρχει εκείνη τη στιγμή να την κάνει. Την κάνει για τα χρήματα, την κάνει για το θεαθήνε, την κάνει για να βοηθεί κάπου αλλού. Δεν σημαίνει ότι είναι μια στάση ζωής η δουλειά που κάνουν. Εγώ επειδή την παρατηρούσα πολύ στο ΝΑΙ, στην Πινελόπη, και έχω διαβάσει και συνεντεύξεις της, νομίζω ότι η χρονιά εκείνη που ήταν στο ΝΑΙ ήταν μια χρονιά που δεν δούλευε. Δεν δούλευε και ήταν και πολύ συναισθηματικά φορτισμένη και τη έβγαινε αυτό και στον. Και απαντούσε και πολύ, να έχει δίκιο. Γιατί ήταν πολύ συγκινημένη, να το πω. Όχι, συναισθηματικά φορτισμένη είναι η πιο σωστή λέξη. Ναι, και ίσως γι' αυτό να το είχε πάρει και τόσο προσωπικά. Και σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ το κάνω για αυτούς και για αυτούς και για αυτούς τους λόγους. Εσύ γιατί μου τη λες. Όμως, κανέναν δεν νοιάζει για ποιους λόγους το κάνεις. Αυτό βέβαια. Είναι. Αυτή είναι η ένσταση. Εγώ πάντως καταλαβαίνω απόλυτα γιατί να αισθανθεί άσχημα. Γιατί ο άνθρωπος που πριν. Μέσα εισαγωγικά το λέω. Καλά, δεν το συζητάμε. Σε αυτό και εμείς συμφωνούμε, ρε παιδί μου. Ναι, αλλά οπότε γιατί να μην πάρει μια θέση. Μα αισθάνεται ήδη ο άνθρωπος άσχημα, όταν του θυμίζουμε τις δηλώσεις, γιατί ξέρει τις έχει πέρα, τις θυμίζουμε οι εκπομπές τις δηλώσεις του και μετά κόβουμε πλάνα που είναι σε μια εκπομπή σαν αυτές τις οποίες έβριζε. Δεν συζητάμε για το Γενατά. Το έχουμε συζητήσει αυτό το θέμα, ότι και αυτό είναι πολύ φάουλ. Ναι, γιατί άλλα έργα να κάνει. Μα δεν μιλάμε ότι ποιος έχει δίκιο. Απλά θέλω να πω ότι δεν χρειάζεται. Το έκανε ο Θεός. Κάθισε και το παρακολουθήσει όμορφα. Θα μπορούσε να μην πάρει μέρος καν σε όλο αυτό. Έγινε δηλαδή. Και αυτός ο άνθρωπος το κάνει για κάποιο λόγο. Παρουσιάζει συνεχώς τη δουλειά του με τον Κρατερό που κάνουν αυτά τα live. Το λένε συνέχεια στην εκπομπή. Κάνει ένα προμοτάρισμα. Κοστίζει διαφήμιση, παιδιά. Ναι. Παίρνει κάποια χρήματα. Δεν είναι εύκολες οι δουλειές. Δεν υπάρχει μυθοπλασία ακόμα σε όλα τα κανάλια. Οπότε από εκεί και πέρα. Δεν μπορεί να περνάνε και όλα ντούκου, ρε παιδί μου. Παιδί μου, δεν παίρνανε ντούκου προς Θεού. Αλλά άμα δεν βγει να πει ότι για το Γενατά το είπα, αυτό όχι να πει ότι χαίρομαι και γελάω και τον δείχνω στο σπίτι μου στην πλάσμα. Το είπα για τον κύριο Γενατά γιατί δεν μου είχε αρέσει αυτό που είπε και να τώρα που η ζωή τα έφερε έτσι. Μη λες δεν είναι για τον Γενατά. Μα αυτό για αυτόν είναι. Εντάξει. Θεωρώ δηλαδή ότι λίγο πριν στρίψει από τη γωνία, λες έλα μωρέ, ωραία το πήγαινες. Τράβηξε το, πες το. Αφού το είπες. Από αυτή την άποψη. Τι τρέλα πάθαμε. Τώρα γιατί έχεις καταγγελία. Γιατί δεν πάμε σε δώρο. Αλήθεια το ακούσαμε. Πάμε να ακούσουμε.